Καλή σας μέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Μια μικρή διόρθωση, ότι είμαι εργαζόμενος του και θεά. Εργαζόμενος του και θεά. Στη Θεσσαλονίκη και... Ναι. Να με συγχωρήσετε ότι... πολύ, έχουμε κύριε Τσούμπα τόσο... να προχωρήσουμε τις καταγγελίες του κυρίου Κικίλια. Ναι, ναι. Για το ΚΕΘΕΑ, ότι, ότι το ΚΕΘΕΑ αποφυλάκιζε εμπόρους ναρκωτικών, παραδείγματος χάρη. Χαρακτηρίζοντάς τους ως χρήστες και άλλα πολλά. Τι λέτε εσείς για όλα αυτά που είπε ο κύριος Κικίλιας? Πήραμε υπόψη του περιεχομένου αυτού του πορίσματος που επικαλεί το κύριος Κικίλιας χθες από τον τύπο τελικά. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε τι συμβαίνει. Εδώ και ένα περίπου μήνα ή και λίγο παραπάνω ζούμε μια κατάσταση αναταραχής στο ΚΕΘΕΑ που έχει προκληθεί από μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου που στην ουσία καταργούσε το αυτοδιοίκητο του οργανισμού, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη λειτουργία του, και με έναν αυταρχικό τρόπο πήγαινε σε μια διορισμένη κομματική, γιατί έχει κομματικό πρόσημο, διοίκηση στο ΚΕΘΕΑ. Αντιδράσαμε σε αυτό το πράγμα και προφανώς ο Υπουργός Υγείας θα έπρεπε για να τεκμηριώσει αυτή του την πράξη και να απαντήσει σε όλους εκείνους οι οποίοι με πάρα πολλούς τρόπους και τους ευχαριστούμε γι' αυτό στηρίξαν το ΚΕΘΕΑ και το έργο του. Έπρεπε να αποδείξει ότι το ΚΕΘΕΑ είναι ένα κομμάτι της διεφθαρμένης πραγματικότητας. Ναι. Επικαλέστηκε σε αυτό το πράγμα με ένα καταπληκτικό τρόπο ένα εσωτερικό κείμενο του ίδιου του ΚΕΘΕΑ. Όντως υπήρχε πρόβλημα σε μια μονάδα του ΚΕΘΕΑ στην Θεσσαλονίκη. Ναι. Το ΚΕΘΕΑ έχει εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου και τους ενεργοποίησε. Και αυτή ήταν και η Επιτροπή Δεοντολογίας που δέχτηκε καταγγελίες εργαζομένων. Υπήρχε μια επιτροπή που διορίστηκε από το διευθυντή ΚΕΘΕΑ. Ένα λεπτό, κύριε Τσούμπα, μου συγγνώμη. Λέει αλήθεια ο κύριος Κικίλιας στα όσα επικαλέστηκε για αποφυλακίσεις, για παράνομες χορηγήσεις σε ανθρώπους που τις χρησιμοποίησαν προκειμένου να βγουν από τη φυλακή, όλα αυτά υπήρξαν ή δεν υπήρξαν? Γιατί αν λέει η αλήθεια, υπάρχει θέμα. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα αμφισβητήσω διαπιστώσεις οι οποίες προέρχονται από συναδέλφους μου στο ΚΕΘΕΑ. Το τι τελικά έχει συμβεί και με ποιο τρόπο ποιοι ενέχονται είναι λίγο θέμα της ποινικής δικαιοσύνης, η οποία θα πρέπει να επιληφθεί του θέματος των καταγγελίων αυτών. Το ΚΕΘΕΑ όσον αφορά το εσωτερικό όταν του... Όταν διαπιστώθηκαν αυτά που λέτε ότι διαπιστώθηκαν, πήγαν στη δικαιοσύνη οι υπόλογοι? Παρενέβη, πήγατε, προσφύγατε στη δικαιοσύνη ή δεν έγινε ποτέ τίποτα? Κοιτάξτε, το πόρισμα κατατέθηκε τον Ιούνιο λίγο πριν τις εκλογές. Ναι. Πιστεύω ότι υπάρχει μια καθυστέρηση στη διαχείριση από εκεί πέρα του πορίσματος. Δεν ξέρω τους λόγους. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το κομμάτι που αφορά τους εργαζόμενους και το ΚΕΘΕΑ είναι σταμάτα στο πόρισμα. Από εκεί πέρα θα πρέπει να γίνουν οι ενέργειες και εμείς ως προσωπικό του ΚΕΘΕΑ, επειδή δεν έχουμε καμία διάθεση να κουβαλάμε το στίγμα της διαφθοράς στην πλάτη μας, είμαστε εμείς που πρώτοι από όλους επιμένουμε να χυθεί άπλυτο φως στην υπόθεση. Το ΚΕΘΕΑ έχει μηχανισμούς, προχώρησε, έκανε αυτά που έκανε. Και θα πρέπει από εκεί και πέρα ο καθένας να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και όχι να επικαλείται εσωτερικά κείμενα που αποδεικνύουν τη διαφάνεια ενός οργανισμού για να δείξει τελικά ότι αυτός ο οργανισμός είναι διεφθαρμένος. Δεν είναι ο καθένας, είναι ο Υπουργός Υγείας. Και δεν είναι η μόνη πράξη. Είναι ο πολιτικός προϊστάμενος σε αυτή την ιστορία. Και αν λέει αλήθεια είναι ένα θέμα, αν λέει ψέματα και σας κατασυκοφαντεί είναι ένα άλλο θέμα. Γι' αυτό σας ρωτώ, λέει αλήθεια ή ψέματα? Κοιτάξτε. Κοιτάξτε, σας είπα ότι δεν αμφισβητώ αυτά τα οποία αναφέρονται στο πόρισμα, το οποίο τα έχουν συντάξει οι συνάδελφοί μου. Από εκεί και πέρα, το πώς χρησιμοποιείται ένα τέτοιο πόρισμα είναι λίγο ένα θέμα και δεν είναι το μοναδικό. Διαφωνείτε με το ότι δόθηκε στη δημοσιότητα το πόρισμα από τον Υπουργό Υγείας και έκανε αυτές τις αποκαλύψεις προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία διελεύκανσης της ιστορίας αυτής? Τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί? Κοιτάξτε, εκείνο που διαφωνώ είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Υγείας χρησιμοποιεί αυτό το ντοκουμέντο και πώς καταφέρνει ένα κείμενο το οποίο δείχνει ότι το ΚΕΘΕΑ έχει μηχανισμούς για να μπορεί να αντιμετωπίσει τη διαφθορά, πώς γίνεται η απόδειξη ότι το ΚΕΘΕΑ είναι διεφθαρμένο. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα. Και σας λέω ότι δεν είναι η μόνη περίπτωση, ανώνυμες καταγγελίες. Εγώ πάντως δεν έχω καταλάβει και ομολογώ ότι το λέω με καλή πρόθεση. Ποιο είναι το ζήτημα να υπάρχει ένας πρόεδρος στο ΚΕΘΕΑ? Κάθε κυβέρνηση συμβάζει τους δικούς της σε κέρια πόστα. Δέχομαι ότι έχει δεξιό πρόσημο ο νέος πρόεδρος, δεν έχει αριστερό πρόσημο. Το πρόβλημα του να υπάρχει πρόεδρος στο ΚΕΘΕΑ ποιο είναι?
Κοιτάξτε, το ΚΕΘΕΑ εκλέγει το διοικητικό του συμβούλιο, το ανώτατο όργανο, ναι. Και αυτή η εκλογή είναι ευθεία συνέχεια του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι θεραπευτικές κοινότητες που στηρίζονται στο αυτοδιοίκητο και στην αυτοδιαχείριση. Είναι σημαντικό. Και επίσης είναι σημαντικό γιατί το ΚΕΘΕΑ απέφυγε τόσα χρόνια να είναι άμεσα μπλεγμένο με την πολιτική και με εκλεγμένες διοικήσεις, με τηλέφωνα υπουργών ότι διόρισα τον ξάδερφό μου και με όλα αυτά τα πράγματα. Είστε το ΚΕΘΕΑ έχει μια διαδρομή η οποία έχει ενοχλήσει την πολιτική. Να σας ευχαριστήσουμε μάλιστα. Πάρα πολύ. Ήσασταν σαφείς. Καλημέρα, κύριε Τσίπα. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.